Εντυπωσιακές φιγούρες από δεκάδες χορευτές μαγνήτησαν τα βλέμματα των Ηρακλειωτών που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο λιμάνι της πόλης την πρωτοποριακή χορευτική και κινησιολογική εξάσκηση, την οποία για πρώτη φορά στην Κρήτη εισάγουν οι σχολές Μαυρόκοστα. Θέλω να καλησπέρισω τους μαθητές μου και να τους πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε πάλι μαζί μετά από τόσο καιρό. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια χορευτική και κινησιολογική ανάπτυξη στην τέχνη του χορού. Η χορευτική μας εξάσκηση σήμερα γίνεται σε ανοιχτό χώρο με διαφορετικό τρόπο για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να προσαρμοστούμε στην υγειονομική κρίση που διανύουμε και ο δεύτερος λόγος είναι για να παρουσιάσουμε την καινοτόμο συνεργασία που έχουμε με τον επιστημονικό μας σύμβουλο Μανώλη Καταρτζόγλου. Συνδυάσαμε τα χορευτικά κινητικά πρότυπα μαζί με την ανάλυση της κινησιολογίας του χορού, βάζοντας μαζί την προθέρμαση και την αποθεραπεία. Σπουδαίος και έμπειρος χορευτής ο Θανάσης Μαυρόκοστας διδάσκει τα πατήματά του και μοιράζεται τα μυστικά της τέχνης του. Ο τρόπος με τον οποίο θα εξασκηθούμε σήμερα είναι ο τρόπος που εξασκούμε και εγώ τα τελευταία χρόνια. Και επειδή νιώθω ότι είναι πολύ ολοκληρωμένος και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, θέλω να το μοιραστώ με τους μαθητές μου. Με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των χορευτών, η εξάσκηση διαβαθμίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το ζέσταμα που λέμε στην καθομιλουμένη, δηλαδή γενική προθέρμανση του σώματος από ασκήσεις με το Μανώλη και μετά συνεχίζουμε με ζέσταμα χορευτικό, με ένα ύπεπεν ντουζάλι. Δεύτερον, είναι η κύρια χορευτική προπόνηση με χορούς και φιγούρες, τους οποίους γνωρίζουν τα παιδιά, που είναι λίγο υψηλό το επίπεδο και προχωρημένοι. Και τρίτον και πολύ βασικό, είναι η αποθεραπεία και οι διατάσεις. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να κάνουμε αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ και μας εκφράζει, το να χορεύουμε δηλαδή, να το κάνουμε με όρεξη, ασφάλεια και για πολλά χρόνια ακόμα. Όπως το υγειονομικό πρωτόκολλο επιτάσσει, οι χορευτές στήρισαν αποστάσεις 2 μέτρων μεταξύ τους, ενώ δεν είχαν καμία επαφή με το έδαφος. Κάθε μαθητής προσήλθε με δική του τσάντα, νερό και μέσα ατομικής προστασίας, όπως αντισηπτικό και πετσέτα, καθώς προτεραιότητα των σχολών είναι η διατήρηση της υγείας.